διαδικασία του X-Factor είναι λίγο πολύ γνωστή. Αλλά φέτος θα ισχύσουν μερικές σημαντικές αλλαγές. Το show ξεκινά με τη διαδικασία των οντισιών, στις οποίες θα πάρουν μέρος τραγουδιστές και τραγουδίστριες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Από την Κριτική Επιτροπή επιλέγονται οι 120 καλύτερες φωνές, οι οποίες περνάνε στην επόμενη φάση, στο περίφημο Bootcamp. Το Bootcamp γίνεται το πρώτο μεγάλο ξεκαθάρισμα, κατά το οποίο οι 120 διαγωνιζόμενοι θα μειωθούν στους 40 καλύτερους. Έπειτα, κάθε κριτής αναλαμβάνει ως μάνατζερ την ομάδα που θα του ανατεθεί και ακολουθεί μία από τις πιο συγκινητικές, έντονες και συναισθηματικά φορτισμένες διαδικασίες που έχετε παρακολουθήσει σε τηλεοπτικό σόου. Το περίφημο Chair Challenge. 4 καρέκλες για 10 υποψήφιους από κάθε ομάδα. Εκείνοι οι 4 από κάθε ομάδα που θα βρεθούν να κάθονται στις καρέκλες στο τέλος αυτής της απίστευτης δοκιμασίας είναι αυτοί που θα περάσουν στα live shows και θα διεκδικήσουν το μεγάλο δισκογραφικό συμβόλαιο. I believe in you. And I want you to have that chair. Hello, mi gente. ¿Cómo estás? Bien, bien, mamá. ¿Y usted? Very well. What's your name? I'm Carlito Olivero. Carlito? Not really sure how to feel about it. Something in the way you move. Οι οντισιόν έχουν ήδη ξεκινήσει και η προσέλευση του κόσμου είναι εντυπωσιακή. Τόσο σε επίπεδο συμμετοχών, όσο και θεατών. Αφού, όπως ξέρετε, οι ακροάσεις είναι ζωντανές και μπορούν όλοι να τις παρακολουθήσουν. Στη Θεσσαλονίκη, πάνω από 3.000 άτομα παρακολούθησαν τις ακροάσεις στο Μέγαρο Μουσικής. Σειρά έχει η Αθήνα και η Κύπρος. Ολόκληρη η παραγωγή, κριτές, δημοσιογράφοι, μουσικοί δουλεύουν στα κόκκινα για να βγει το πρώτο επεισόδιο στον αέρα σε μερικές εβδομάδες. Και οι πληροφορίες μας λένε ότι θα είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό.